Η γαλλική αστυνομία απαγόρευσε το Σάββατο τη συγκεντρώσει διαμαρτυρία στην Place de la Concorde, τη μεγαλύτερη πλατεία του Παρισιού, καθώ και στα ηλίσια πεδία, έπειτα από δύο συνεχόμενε νύχτε ταραχών στη γαλλική πρωτεύουσα. Όπω ανέφερε η ανακοίνωση, λόγω του σοβαρού κινδύνου διατάραξη τη τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, Κάθε συγκέντρωση σε δημόσιο χώρο στην Plas de la Concorde και τη γύρω περιοχή καθώς και στον τομέα της λεωφόρου των λυσίων πεδίων απαγορεύεται. «Μακρόν παρετήσου και ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε» ήταν τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Plas d'Italie στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με ορισμένες ομάδες διαδηλωτών που πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. Τα πρόσωπα που θα επιχειρήσουν να συγκεντρωθούν εκεί θα απομακρύνονται συστηματικά από τις δυνάμεις της τάξης και μπορεί να τους γίνει προφορική σύσταση, πρόσθεσε η αστυνομία. Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε την Πέμπτη να υιοθετήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Thank you.